Συνένεσε η Ελλάδα ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν τα κλιμάκια. Ποιο είναι το πλαίσιο που καθιστά εφικτή την επιστροφή των θεσμών? Όπως σας είπα, υπάρχει μια συμφωνία μέσα από βαθιές μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος και του συνταξιοδοτικού. Δεν μπορώ εγώ να εισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί αυτά θα γίνουν στο πεδίο στην Αθήνα. Επίσης, μέρος αυτής της συμφωνίας είναι και η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Οι συζητήσεις είναι πολύ ανοιχτές ώστε να δούμε για μια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και θα υπάρξει και η συζήτηση όσον αφορά την επανεισαγωγή των συνθήκων που θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν, σε ποιο πλαίσιο λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία για μια περαιτέρω μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, και συνεχίζουμε ουσιαστικά στο πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί το 2015. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα. Αν υπάρξει μια συνολική συμφωνία σε αυτό το συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων, θα δούμε και τα δημοσιονομικά ζητήματα και θα δούμε επίσης και το ζήτημα του μεσοπρόθεσμης ελάφρυνσης του χρέους στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μαΐου του 2016 και στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας σχετικά με αυτό το θέμα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα εξετάσουμε συνολικά στο Eurogroup, αλλά πρωταρχικά πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα της επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα. Hi, Athanasios, Cyprus News Agency. Did you at least agree to the meaning of what's medium term when referring to the 3.5 primary surplus that Greece needs to do after 2019, μετά το 2018 ή μετά το πρόγραμμα μάλλον? Κανονικά μιλάμε για το μεσοπρόθεσμα. Τι μιλάμε, τι εννοείται όταν αναφερόσαστε στο μεσοπρόθεσμο? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουν οι θεσμοί, ήταν κάτι το οποίο συμφωνήθηκε στο Eurogroup, είναι μια πολιτική συμφωνία. Είναι δηλαδή θέμα των υπουργών να αποφασίσουν το τι ορίζουν ως μεσοπρόθεσμο διάστημα πάντα. Όταν επανέρθουν με το staff level agreement, θα ξαναδούμε ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις και ποιο είναι ακριβώς τα θέματα τα μεσοπρόθεσμα, έτσι ώστε να είμαστε πιο ρεαλιστές σε σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή. Είχαμε μια ενημέρωση από τους Έλληνες αξιωματούχους ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να πάρει μέτρα που έστω και ενός ευρώ περισσότερης λιτότητας. Και πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσει αυτό χωρίς να λάβουμε μέτρα που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ αξίας όσον αφορά τη λιτότητα? Αυτό το ένα ευρώ που λέτε δεν είναι αυτό που είπα εγώ. Εγώ είπα ότι πρέπει να το δούμε ως μια έμφαση στο μείγμα πολιτικών από την πλευρά της λιτότητας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις φέρουν συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, και αυτό μπορεί να συμβεί στα επόμενα χρόνια, μπορεί να υπάρξει λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε η ελληνική κυβέρνηση να θέσει προτάσεις που έχουν τύχη συμφωνίας με την Κομισιόν και τους άλλους θεσμούς, ένα πακέτο μέτρων ώστε να εκμεταλλευτεί αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο και να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Οπότε λοιπόν έχουμε από τη μία τις μεταρρυθμίσεις και έχουμε και έναν συγκεκριμένο δημοσιονομικό δρόμο. Αν αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικό, ουσιώδες και πηγαίνει εις βάθος, έχουμε, και αν αυτός ο δρόμος είναι βιώσιμος, θα υπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να υπάρξουν και μέτρα που θα
οθήσουν την ανάπτυξη. Υπό αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις, η Ελλάδα θα πρέπει να νομοθετήσει αυτά τα μέτρα, να μας φέρει σημαντικές προτάσεις τέρες, ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Αλλά όλα εξαρτώνται από το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων και από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και κάτι που ξεχάσαμε είναι η λέξη καθαρό, net, καθαρό. Σχετικά με την, με την ευρωζώνη, με το ένα ευρώ, είναι καθαρά ένα ευρώ. Μαρία Ψαρά from Athnos. Μαρία Ψαρά από το Έθνος. Έχει η Ελλάδα έχει την υποχρέωση ουσιαστικά να προνομοθετήσει μέτρα σε σχέση με την επιστροφή των θεσμών. Όχι, όχι, θα γυρίσουν οι θεσμοί, θα μιλήσουν για τις λεπτομέρειες τους συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, της φορολογικής μεταρρύθμισης κτλ. Και όλα αυτά θα στη βάση της αξιολόγησης επί του πεδίου θα αποτελέσουν και μια νομοθέτηση στη συνέχεια. Όταν έχει οριστικοποιηθεί πλέον και έχει υπάρξει συμφωνία... Νταβίτ Καρέτε από την Ιταλία. Η ερώτηση έχει να κάνει με τις προβλέψεις, τις οικονομικές. Σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες, το κενό για την Ιταλία ώστε να συμμορφωθεί απολύτως με το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι γύρω στο 1% του ΑΕΠ. Πιστεύετε ότι η Ιταλία θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να συμμορφωθεί απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Eurogroup, να λάβει δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως. Και μια ερώτηση στον Επίτροπο Μοσκοβισή. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε ώστε να υιοθετήσετε την έκθεση για το χρέος την επόμενη εβδομάδα? Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση ήταν για μένα, γιατί ήταν στα αγγλικά η ερώτηση. Δεν το συζητήσαμε σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, στα νομοσχέδια για τους προϋπολογισμούς τους επόμενους στο Eurogroup του Μαρτίου, και τότε θα μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω, είναι στα χέρια του Επιτρόπου. Ο κύριος Καρέτα θα μας ξαναθέσει την ερώτησή του την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου που θα γίνει για την παρουσίαση του πακέτου για το χρέος. Mark Babelcorn από τις κατοχώρες. Έχω δύο ερωτήσεις για τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, διευκρινιστικές. Μιλάτε για ένα πέρασμα από τη λιτότητα στις μεταρρυθμίσεις. Αν το πούμε πιο πολιτικά, αυτό σήμερα σημαίνει ότι αποφασίσατε το τέλος της λιτότητας για την Ελλάδα? Ας σας απαντήσω σε αυτό. Είμαι υπουργός οικονομικών και δεν μπορώ να υποσχεθώ ποτέ το τέλος της λιτότητας, γιατί οι υπουργοί οικονομικών είναι πάρα πολύ κοντά δεμένοι με τους προϋπολογισμούς και προσπαθούν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν γίνει πολλή δουλειά στην Ελλάδα σε σχέση με τον προϋπολογισμό και βρίσκεται λοιπόν σε μία οδό και σε μία κατεύθυνση πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν που τώρα έχουμε κατά νου είναι περισσότερο η διαρθρωτική μεταρρύθμιση, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει βιώσιμα στην καλή οδό και να υπάρχει μια ανάκαμψη. Και αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει τώρα θα πρέπει να περάσουμε από την λιτότητα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κάτι το οποίο τόνισε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πρέπει να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει βιώσιμος. Είναι δηλαδή μια μετατόπιση της έμφασης. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επέμενε για την προνομοθέτηση αυτού του πακέτου, κάτι που αναφέρεται και στο 2% του ελληνικού ΑΕΠ. Τι έγινε με αυτό το αίτημα του
του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Κατάλαβα σωστά ότι η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και τα λοιπά, όταν νομοθετηθούν, θα αποτελέσουν το πακέτο το οποίο ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Πολύπλοκο το ερώτημα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο απλός. Υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει ένα ουσιαστικό πακέτο μεταρρύθμισης και υπάρχει ανάγκη ενός τέτοιου πακέτου μεταρρύθμισης όπως το ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορώ να σας δώσω αριθμούς γιατί ακόμη κινούνται αυτοί οι αριθμοί και ακόμη συζητούμε. Τα τελικά νούμερα λοιπόν θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μετά από την αξιολόγηση. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει ωστόσο μέχρι τώρα, ας το πω, ότι είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί γενικά το ΔΝΤΟΥ, και αν συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση και η ελληνική κυβέρνηση πραγματικά κατέδειξε ότι τα πράγματα είναι προς τη σωστή οδό και θα υπάρξουν νέος δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα μας δώσει και ελευθερία κίνησης. Nancy Hungerford from CNBC. Είμαι από το CNBC. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το ΔΝΤΟΥ. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε αν η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα διασφαλίσουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα υλοποιήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις? Είναι αρκετό για το ΔΝΤΟΥ αυτό για να δεσμευτεί και σε χρηματική δέσμευση σε αυτό το πρόγραμμα διάσωσης? Και αν όχι, έχετε αρκετούς πόρους για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι η Αθήνα θα έχει αρκετούς πόρους? Το ΔΝΤΟΥ ήταν ξεκάθαρο πάντα. Θέλουν μία συγκεκριμένη και βιώσιμη πορεία δημοσιονομική. Θέλουν βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν βιώσιμο το δημοσιονομικό τομέα και θέλουν και βιώσιμο χρέος. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στη βιωσιμότητα του χρέους όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε στο πρώτο βήμα. Ολοκληρώνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τότε το ΔΝΤΟΥ θα επιστρέψει σε εμάς να μας πει αν βλέπει βιώσιμο το χρέος. Και φυσικά αυτές οι μεταρρυθμίσεις τις ζητάει το ΔΝΤΟΥ γιατί δίνουν μια δυνάμει αναπτυξιακή πορεία στην Ελλάδα και οδηγούν σε δημοσιονομική ανάπτυξη. Αν λοιπόν όλα αυτά παραμείνουν στις ράγες και υπάρχει όλο και περισσότερη ανάκαμψη, θα γίνει μια ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους τα επόμενα χρόνια και όλο αυτό θα το δούμε πιο θετικά. Εγώ όμως δεν μπορώ τώρα αυτό να το κρίνω. Πρέπει πρώτα να πάρουμε το πρώτο βήμα, να κάνουμε το πρώτο βήμα, να επιστρέψουμε στην Αθήνα, να σχεδιάσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, να δημιουργήσουμε όλο το πακέτο, να το κάνουμε βιώσιμο, να επιστρέψουν σε εμάς και να δούμε όλα αυτά σε μια νέα βάση. Για τον κύριο Μοσκοβίτση, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη λιτότητα δεδομένου. Μιλήσατε ξεκάθαρα για το τέλος της λιτότητας στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Όλοι συμφωνούν όσον αφορά τη δική σας ερμηνεία? Είναι για τον κύριο Μοσκοβίτση η ερώτηση. Θα πω ακριβώς τα ίδια που είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ. Όταν βλέπω τα αποτελέσματα που έχει ήδη επιτύχει η Ελλάδα, βλέπω την ανάπτυξη που έχει επιστρέψει, την ανάπτυξη που θα μπορούσε να ενισχυθεί πολύ στο μέλλον και κάτι που πηγάζει από την επιτυχία του προγράμματος που ενδυναμώνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Βλέπω επίσης ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα είναι εδώ, είναι πρώτων πυλών, είναι εδώ μαζί μας, τα βλέπουμε, είναι απτά. Φυσικά υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας και υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα πολύ σημαντικά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να βρούμε ένα εξισορροπημένο πακέτο που φυσικά σε αυτό το πλαίσιο αυτού του πακέτου θα πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες, αλλά θα υπάρχουν μέτρα υπέρ της ανάπτυξης και μιας ενεργούς πολιτικής για την εργασία και την απασχόληση. Επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή είναι κινητοποιημένη, πλήρως κινητοποιημένη και στη διάθεση όλων για να δουλέψει σε αυτά τα μέτρα, ούτως ώστε να καταστήσει σαφές ότι η εργασία, η απασχόληση και η ανάπτυξη θα επιστρέψουν. Η λιτότητα λοιπόν, η λιτότητα συμβάλλει στο να φτωχύνει μια οικονομία, στο να αποδυναμωθεί μια οικονομία
Και φυσικά όλες οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν οδηγούν σε μία μείωση της ανταγωνιστικότητας, σε μία ύφεση. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βρούμε την πολιτική εκείνη, το μείγμα εκείνο που θα είναι κοινωνικά προοδευτικό, που θα φέρει επιστροφή των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων και θα καταστήσει την οικονομία ανταγωνιστική. Η Ευρωζώνη χρειάζεται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν. Jorge Valero, you're active. A question for Mr. Dijsselbloem on the winter package. Για τον κύριο Dijsselbloem, είπατε ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητηθούν αργότερα και είπατε ότι οι προβλέψεις που υπήρχαν για το χειμώνα, για την Ισπανία, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τι λέτε ακριβώς, θα υπάρχουν περισσότερα μέτρα ή θα επαρκούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις? Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε τον Μάρτιο. Οι χώρες οι οποίες κινδυνεύουν να αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς μας χώρους, στόχους, θα συζητηθούν. Μιλάτε για την Ισπανία, Ναι, ωραία. Να σας πω τα νούμερα, γιατί τα έδωσα προλίγου στην Eurogroup, στο Eurogroup. Η Ισπανία είναι λίγο πάνω από το στόχο για το 17, 3,5% και 2,9 το 18 θα είναι δηλαδή κάτω από το όριο των 3%, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Για το 18 θα είναι λοιπόν κάτω από το 3%. Νίκος Χρυσολοράς, Bloomberg News. Μία άλλη ερώτηση όσον αφορά αυτό το πακέτο δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα θα πρέπει, συμφώνησε να νομοθετήσει τώρα αυτό που το Δούνου του ζητάει, δηλαδή να μειωθούν τα εισοδήματα και όλα αυτά θα αντισταθμιστούν με μέτρα που θα συμφωνήσετε στο μέλλον. Αυτό είναι σωστό, καλά το κατάλαβα. Και η δεύτερη ερώτηση, είπατε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει σε αυτά τα μέτρα, ότι χρειάζεται μια πολιτική συμφωνία και ότι θα πρέπει όλα αυτά να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο. Πότε μπορούμε ρεαλιστικά να περιμένουμε την επόμενη δόση, την εκταμείευση της επόμενης δόσης? Είναι ρεαλιστικό να την αναμένουμε στο επόμενο Eurogroup, για παράδειγμα, ή θα πρέπει να περιμένουμε περαιτέρω? Καταρχάς, όσον αφορά το πακέτο, μίλησα για την μετάβαση στην έμφαση από την λιτότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπό την αίρεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει στο σωστό δημοσιονομικό δρόμο, θα παραμείνει δημοσιονομικά στις ράγες και ότι αυτές οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα. Όταν συμβούν αυτά, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να μας θέσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα καλύψει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο που θα δημιουργηθεί. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για προσδοκίες και για χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σας ερώτημα, πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και που θα πρέπει να ισοσταθμιστούν. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή δόση, εκταμείευση δόσης το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Ο κύριος Ρέγλινγκ μπορεί να τα γνωρίζει καλύτερα αυτά τα ζητήματα, οπότε δεν είμαστε τόσο βιαστικοί. Έχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο μέχρι το καλοκαίρι. Αν οι θεσμοί επιστρέψουν και έχουμε τεχνική συμφωνία, θα το συζητήσουμε το ταχύτερο δυνατό από τη στιγμή που θα επιτευχθεί φυσικά η τεχνική συμφωνία. Αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω προθεσμίες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αν τα καταφέρουμε το Μάρτιο, θα το κάνουμε στο Eurogroup του Μαρτίου. Αν όχι, θα το κάνουμε αργότερα, αλλά πάντα εν ευθέτω χρόνο. Francesco Varascheroglia, just a further clarification on the conditions for the disbursement of the next tranche. Obviously, talks για την χορήγηση της επόμενης δόσης. Λέτε ότι θα
πρέπει να υπάρχει επιτυχία στην Αθήνα και η προϋπόθεση ωστόσο της πλήρους συμμετοχής του Δουνετού είναι προϋπόθεση για να δοθεί η δόση. Ουσιαστικά προχωρείται πολύ στα επόμενα βήματα. Ο στόχος είναι πραγματικά να συμμετέχει το Δουνουτού. Έχουμε κάνει δύο βασικά βήματα, καταρχήν με την αρχή το 2015 και στη συνέχεια το μέσα του 2016, το Μάιο του 2016, και τα δύο βήματα τα χαιρέτησε το Δουνουτού, αλλά δεν ήταν επαρκή για να συμμετέχουν. Η πρόθεσή μου λοιπόν είναι να κάνουμε τα επόμενα βήματα, να δούμε τη βιωσιμότητα του χρέους, να δούμε τα επόμενα βήματα της προόδου και όλα αυτά να πείσουν ουσιαστικά το Δουνουτού για να συμμετέχει. Και αυτή είναι η πρόθεσή μου και νομίζω ότι θα έχουμε και το χρόνο να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Μια τελευταία ερώτηση. Είμαι ο Ιωάννης Αντίπας από το πρώτο θέμα Αθήνα-Ελλάδα. Η κυβέρνηση μίλησε για 3 δισεκατομμύρια πρόγραμμα για να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στο μέλλον. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το πακέτο μέτρων? Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο γι' αυτό, γιατί η ελληνική κυβέρνηση πράγματι προσπαθεί να δημιουργήσει πολιτική ενεργή πολιτική στην αγορά εργασίας και αναζητεί δρόμους χρηματοδότησης αυτών των πρωτοβουλίων. Το είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ προηγουμένως. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συμβάλλουμε επικοδομητικά, ούτως ώστε να βρούμε τις καλύτερες χρηματοδοτικές λύσεις για αυτό το πρόγραμμα και για την εφαρμογή του, γιατί και εμείς θέλουμε μια πιο ενεργή πολιτική στην αγορά εργασίας και αυτή να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, ούτως ώστε να πατάξουμε, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ και οι άλλοι θεσμοί, να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για αυτή τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Και φυσικά θα αναζητήσουμε όλες τις πιθανές διόδους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης σε μια πραγματικά